Στην κορυφή της ιεραρχίας του Βυζαντίου ήταν ο Αυτοκράτορας. Αυτός εκλεγόταν αρχικά από τα μέλη της συγκλήτου. Από τον 6ο αιώνα, οι συγκλητικοί είχαν το δικαίωμα να συντηρούν οικία, δηλαδή προσωπική φρουρά, η οποία αποτελούταν από τα πιο αξιόμαχα υποτικά σώματα. Το 514, ο Έλληνας από τη Γερμανίκαια της Θράκης Βελισάριος ίδρυσε τους Βουκελάριους. Το υπηκό αυτό δεν ήταν ούτε ελαφρύ ούτε και βαρύ. Ήταν μέσο υπηκό το οποίο μπορούσε να πολεμήσει εναντίον όλων των εχθρών της αυτοκρατορίας. Ο Βυζαντινός στρατός αποτελούταν από τον περιφερειακό θεματικό στρατό και από τα βασιλικά τάγματα της ανακτορικής φρουράς, στα οποία υπηρετούσαν γόνοι αριστοκρατών. Πρέπει να τονιστεί πως αρχικά οι βουκελάριοι δεν αποτελούσαν βασιλικό τάγμα, αφού δεν ανήκαν στην ανακτορική φρουρά. Ωστόσο, η ιδεολογία τους παρέπεμπε στα αριστοκρατικά ιδεώδη. Οι βουκελάριοι δεν ήταν ευγενείς λόγω καταγωγής, αλλά τα ανδραγαθήματά τους στο πεδίο της μάχης έκαναν τους ευγενείς να τους αποδεχθούν ως ομοτράπεζούς τους. Αργότερα έγιναν πλήρως αποδεκτοί ως ένα από τα επίλεκτα βασιλικά τάγματα. Οι κυριότεροι εχθροί της αυτοκρατορίας πολεμούσαν είτε ως βαρύ υπηκό όπως οι Γότθοι, είτε ως υποτοξότες όπως οι Ούνοι και οι υπόλοιποι Ασιάτες νομάδες. Το όνομά τους βγαίνει από τη λέξη Βουκάκρατον, το οποίο προέρχεται από τη λέξη Βούκα, δηλαδή Πουκιά, ενώντας τον Άρτο της Θείας Ευχαριστίας, και Άκρατον, δηλαδή τον Ανώθευτο Ίνο, το αίμα του Κυρίου. Επίσης, προέρχεται και από τη λέξη Κελάριος, που σημαίνει φύλακας. Συνεπώς οι Βουκελάροι ήταν οι φύλακες της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του σώματος και αίματος του Κυρίου, καθώς επίσης μυστικοσύμβουλοι, σωματοφύλακες και ομοτράπεζοι των συγκλητικών. Ήταν άριστα εκπαιδευμένοι και σκληραγωγημένοι. Μπορούσαν να πλήξουν με τρία τουλάχιστον βέλη κινούμενο στόχο, καλπάζοντας με τη μέγιστη ταχύτητα και κατόπιν να τον λοχήσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχασαν σε καμία μάχη. Έφεραν ξύφος, ασπίδα, λόγχη, αλλά και τόξο. Μπορούσαν να παρενοχλήσουν με βέλη το βαρύ υπηκό των Γότθων, αλλά και να νικήσουν κατά κράτος το ελαφρύ υπηκό των Ασιατών υποτοξωτών, αφού ήταν βαρύτερα θωρακισμένοι. Πολλοί βουκελάροι προσελήφθησαν αργότερα από διάφορους Ευρωπαίους φεουδάρχες, μεταλαπαδεύοντας τα υποτικά ιδεώδη. Η συμβολή τους λοιπόν στη δημιουργία των υποτικών ταγμάτων της Δυτικής Ευρώπης ήταν αποφασιστική.